Αυτός έχουμε μία νέα ασθένεια, η οποία εξαπλώνται αυτή τη στιγμή στην Ιαπωνία, γιατί υπάρχουν φόβοι και για την Ευρώπη. Ναι, πράγματι. Πρόκειται για το σύνδρομο του στρεπτοκοκκικού τοξικού σοκ, τα θύματα του οποίου έφτασαν στον αριθμό ρεκόρ των 977 φέτος έως τις 2 Ιουνίου, υψηλότερα από το ρεκόρ των 941 περιπτώσεων που είχαν αναφερθεί για όλο το περασμένο έτος, σύμφωνα πάντα με το Εθνικό Ινστιτούτο Λοιμωδών Νοσημάτων, που παρακολουθεί τα κρούσματα της νόσου από το 1999. Ο στρεπτόκοκκος της ομάδας Α συνήθως προκαλεί πονόλεμο, προκαλεί διάφορα περίεργα συμπτώματα και στα τέλη του 2022, 5 τουλάχιστον ευρωπαϊκά κράτη είχαν αναφέρει στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας Ρούλα αύξηση των κρουσμάτων της νόσου, η οποία ακολούθησε το τέλος των περιορισμών για τον COVID. Με τον τρέχοντα αριθμό μολύνσεων, ο αριθμός των κρουσμάτων στην Ιαπωνία θα μπορούσε, λένε, να φτάσει τα 2.500 φέτος, με ένα τρομακτικό ποσοστό θνησιμότητας του 30%. Οι Ιάπωνες επιστήμονες προτρέπουν τους ανθρώπους να τηρούν την υγιεινή των χεριών, να θεραπεύουν τυχόν ανοιχτές πληγές, καθώς και επίσης να πλένουν καλά τα χέρια τους, γιατί οι ασθενείς μπορεί να φέρουν το μικρόβιο στα έντερά τους, που θα μπορούσαν να τους μολύνει μέσω των εκκαινώσεων. Ελπίζουμε χαρά να μην έχουμε πάλι κανένα ξέσπασμα τύπου σαν τον κορονοϊό και να ελεγχθεί η κατάσταση και να μείνει όσο δυνατόν πιο περιορισμένη. Και πάμε όπως φαίνεται, είναι επικίνδυνο. Είναι πολύ επικίνδυνο, πιο επικίνδυνο από ό,τι φαίνεται και από τον κορονοϊό.